Πώς να σας αποκαλώ, Παναγιώτη Κουρουπλή ή Πικάπα? Λέει γι' αυτό. Πικάπα είσαστε εσείς τελικά, ο Πικάπα. Κοιτάξτε, μιλάμε για ένα έγγραφο του FBI που λέει ότι ο πρώην υπουργός Πικάπα, υγείας Πικάπα, συμμετείχε σε μία συνάντηση στις 30 Απριλίου του 2015 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, όπου αν χτυπήσετε αυτή τη στιγμή το κομπιούτερ σας και βάλετε λοιπόν αυτή την ημερομηνία, 8 και 4 οργανώνεται από την εταιρεία EMC με έδρα το Λονδίνο μια ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων εταιρεία για συνέδρια, ένα business breakfast στο οποίο συμμετέχουν 17 εκπρόσωποι κλάδων της οικονομίας. Και ο οποίος φορέας κάθε μήνα οργανώνει τέτοιου είδους συναντήσεις κλειστές. Δεν ανακοινώνονται, είναι η βασική αρχή. Εκεί είχατε πάει εσείς? Εκεί είχα πάει. Είχατε ένα τετατέτ όμως με τον κύριο Φρουζή. Εκεί ήταν αυτός, εκεί. Εκεί ήταν, ναι, αλλά είχατε ένα τετατέτ. Όχι, δεν υπάρχει τετατέτ, δεν γράφει μέσα. Σε πολλούς από τους φερόμενους ως εμπλεκόμενοι, κύριε Παπαδάκη, λένε ότι τους τον είδα να μιλάει με τον Φρουζή. Και για τον λόγο αυτό ήταν 10. Παπαδάκη, και λέει τώρα η αξιωματική αντιπολίτευση. Ακούστε, εντάξει. Για να αποδείξει ο Κουρουπλής. Άμα ενοχοποιήσουμε. Άμα φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Αυτό λένε και οι άλλοι. Όχι, με συγχωρείτε. Για τους άλλους είναι άλλου είδους οι μαρτυρίες. Μη συνδέεται το ένα πράγμα με το άλλο. Σε μία. Αν θεωρείτε ότι συμμετείχα εγώ σε μία συνάντηση, την οποία ήταν και αυτός, ο οποίος είχε μάλιστα εκπέσει από την ιδιότητά του τότε. Λοιπόν, διότι από τις 15 Μαρτίου και μετά αλλάζει η διοίκηση στο ΣΦΕ και αυτός χάνει και την ιδιότητα του αντιπροέδρου. Προσέξτε, με στοιχεία τα οποία υπάρχουν ενδείξεις και όχι αποδείξεις. Όχι, ούτε ενδείξεις. Δηλαδή, τι, συνάντησε έναν άνθρωπο. Όχι, άλλο λέω. Θέλω να σας πω. 10 άτομα. 17, ακούστε. Παραπέμπτηκαν και οι 10 ψηφίστηκαν, λένε κάποιοι. Είναι για λόγους πολιτικής ευθυξίας. Όχι. Δεν έλεγε ο Παναγιώτης. Όχι, ακούστε. Ο Πικάπα. Ακούστε. Που από την αρχή δεν αποκαλύφθηκε ότι είσαστε εσείς. Όχι. Να είμαι κι εγώ για να σας αποδείξω, κύριε, ότι δεν έχω τίποτα. Όχι, δεν έχω. Μια απλή συνάντηση έκανα. Ναι. Μα τι συνάντηση είχαμε? Λέει μέσα το έγγραφο της FBI ότι είχα ειδική συνάντηση. Δεν μπορεί να ξέρει, αλλά. Όχι, το έγγραφο λέει ότι ήμουνα σε μια τέτοια συνάντηση. Μάλιστα. Ωραία, τώρα εντάξει. Είπατε και κάτι άλλο, ναι, το οποίο έχει δημιουργήσει αίσθηση. Για πες, Είπατε στην Βουλή ότι εγώ ενημερώθηκα από τον Μάριο Σαλμά για την υπόθεση του σκανδάλου Νοβάρτης. Το 2014. Έτσι, το 2014. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε τι σας είπε ο κύριος Σαλμάς? Ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον χώρο του φαρμάκου με την Νοβάρτης και ότι την ψάχνουν οι Αμερικανοί. Και ότι είναι μπλεγμένα και πολιτικά πρόσωπα. Εντάξει, αληθεύει αυτό? Πρόσωπα δεν μου είπε συγκεκριμένα. Δεν σας είπε συγκεκριμένα πρόσωπα? Όχι. Αληθεύει ότι σας είπε ότι σε αυτή την έρευνα έχουν εμπλοκεί και πολιτικά πρόσωπα? Ότι φέρονται εμπλεκόμενα πολιτικά ψάχνουνε, πρόσωπα? Ψάχνουνε, αλλά δεν μου είπε συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν σας είπε για συγκεκριμένα. Όχι. Άρα λοιπόν, το 2014 λέτε εσείς, ο Μάριος Σαλμάς σας είπε ότι το FBI έχει φτάσει και κοντά σε πολιτικά πρόσωπα, χωρίς να σας πει συγκεκριμένα. Εγώ μου είπε ότι ψάχνει την Νοβάρτης, ψάχνουν οι Αμερικανοί, ότι νοθεύει τον ανταγωνισμό στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ήταν επί Υπουργείας Μάριου Σαλμά ή είχε φύγει από το Υπουργείο? Και μετά, ακριβώς πάντως σε εκείνη την περίοδο ήταν η Υπουργείας ή μετά, σε εκείνη την περίοδο. Άλλωστε αυτά που σας λέω εγώ, κύριε Παπαδάκη, ο κύριος Σαλμάς είχε γράψει ένα βιβλίο. Με κάλεσε να είμαι ομιλητής μαζί με τον κύριο Σαμαρά. Εγώ και ο κύριος Σαμαράς. Στο Κάραβελ. Όταν ήμουν υπουργός υγείας. Πήγα λοιπόν εκεί. Είπα εκεί ότι είχαμε μια καλή συνεργασία. Άκουσα και τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είπε τα καλύτερα. Και μάλιστα μπήκα στον πειρασμό, γιατί με ξέρετε, είμαι άνθρωπος που μιλάω, σκέφτομαι φωναχτά. Του είπα, κύριε Σαμαρά, μου κάνει εντύπωση, αφού ήταν τόσο καλός ο Μάριος, γιατί τον απολύσατε? Και τι σας απάντησε? Δεν απάντησε. Πάντως, κύριε Κουρουπλή, κύριε Υπουργέ, εδώ η έρευνα αποδεικνύει με τον ντου που έγινε στα γραφεία της Νοβάρτης ότι για γιατρούς, για παράδειγμα, το λάδωμα συνεχίζεται για κατευθυνόμενη συνταγογράφηση.
δεν έχει ευθύνες πολιτικές η σημερινή κυβέρνηση, όταν μέχρι και τον Ιανουάριο του 2017 υπάρχουν 309 ονόματα γιατρών, οι οποίοι παίρνανε από 1.000 έως 5.000 ευρώ για να συνταγογραφούν συγκεκριμένα φάρμακα. Και αυτό που λέει κάποιος, μαύρε Παπαδάκη, την ουσία γράφουν, δεν γράφουν το φάρμακο ονομαστικά. Ναι, το ξέρω κύριε μου, αλλά υπάρχουν φάρμακα από αυτή την εταιρεία τα οποία είναι τα μοναδικά για ορισμένες θεραπείες. Τα πρωτότυπα. Και είναι κατευθυνόμενη η συνταγή. Είναι σαν να έγραφε όνομα διεύθυνση. Εδώ αποκαλύψαμε σε αυτή την εκπομπή ότι έπαιρνε η Νοβάρτης τηλέφωνο ασθενείς που παίρνανε φάρμακο και τους έλεγε γιατί το διακόψατε. Εδώ έγινε αυτή η αποκάλυψη. Και δεν μας ζήτησε κανένας τα στοιχεία αυτής της γυναίκας για να πάει να καταθέσει. Την έπαιρνε η Νοβάρτης και της έλεγε γιατί ένα φάρμακο το οποίο, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, 11.500 το κουτάκι. 11.500 το κουτάκι. Δεν μιλάμε τώρα για τρίχες κατσαρές. Υπήρχαν τέτοιες πρακτικές. Γίνονται και επί των ημερών σας. Υπήρχαν τέτοιες πρακτικές. Γίνονται και επί των ημερών σας. Μπορεί και τι κάνετε εσείς. Γι' αυτό λοιπόν λέω εγώ ότι πρέπει να αφήσουμε τη δικαστική έρευνα να το ψάξει το πράγμα. Ας μην βιαζόμαστε. Αυτή η υπόθεση, όχι μόνο με την Νοβάρτης, κύριε Παπαδάκη, αυτή η υπόθεση πρέπει να ανοίξει και με άλλες εταιρείες πολυεθνικές ιδιαίτερα, οι οποίες έχουν ακολουθήσει αυτή την πρακτική. Γιατί δεν προκύπτουν όμως πολιτικές ευθύνες και για εσάς? Άκουσα τον Πρωθυπουργό να μιλάει για πολιτικές ευθύνες. Όχι για ποινικές, για πολιτικές ευθύνες. Έτσι. Και το βελτίωσε το πράγμα, γιατί πιο μπροστά υπήρχαν αναφορές από στελέχη της κυβέρνησης που μιλάγανε για ποινικές ευθύνες. Όχι. Ακούστε, να μην βιάζεται κανείς. Τώρα το λέω. Όταν βγήκε ο κ. Παπαδάκη και μίλησε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις του ελληνικού έθνους. Κύριε Παπαδάκη, ακούστε, τώρα μιλάτε μαζί μου. Βεβαίως. Αν με ακούσατε εμένα να μιλάω, να πω κάτι, θα μου πείτε, κύριε Κουρουμπλή. Έχει ενδιαφέρον ότι διαφοροποιήσετε. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι πολιτικές ευθύνες υπάρχουν. Από εκεί και πέρα τα δικαστήρια θα βρούνε, διότι στον καθένα πίσω υπάρχει οικογένεια. Και μπορεί σήμερα να κάποιος μάρτυρας ή κάποια πληροφορία να πει αυτό ή εκείνο και αύριο να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ο Ανδρέας Πετρόπουλος και η Μαριάννα Πυριώτη, δημοσιογράφοι. Πολιτικά πρόσωπα δεν είναι εδώ. Είναι δύο καλοί συνάδελφοι και φίλοι. Ωραία, οι οποίοι φλέγονται από επιθυμία να ρωτήσουν και εκείνοι κάποια πράγματα. Βλέπω και το αγριευμένο βλέμμα του Πετρόπουλου. Αυγή είναι, μη σας νοιάζει. Αλλά και το αγριευμένο βλέμμα της. Εγώ τι αγριευμένο έχω, δεν έχω καθόλου αγριευμένο. Της Μαριάννας Πυριώτη, διότι πολιτική αναλύτρια. Από εκεί και πέρα, εκείνο που έχω να πω εγώ είναι ότι από αυτή την ιστορία πρέπει να βγουν κάποια συμπεράσματα. Καταρχάς, τι θα πάρει πίσω το ελληνικό κράτος? Διότι σε όλες τις χώρες που ξεσπάει μια τέτοια ιστορία υπάρχουν πρόστιμα πολύ μεγάλα για τις εταιρείες αυτές οι οποίες νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Και δεύτερον, τι θα διεκδικήσει η Ελλάδα επιτέλους από αυτές τις ιστορίες σε ό,τι αφορά Υπουργέ, την παραγωγή των φαρμάκων. Έχουν επιβαρυνθεί νοικοκυριά, έχουν επιβαρυνθεί ασφαλισμένοι το ίδιο το κράτος, ο προϋπολογισμός. Λοιπόν, έτσι, κάποιος και εξακολουθεί να επιβαρύνεται. Έτσι. Και προς όφελος της Νοβάρτης. Εξακολουθεί. Μαριάννα, ναι. Είδες, ρώτησα αν ο ΠΚΑΠΑ είναι ο Παναγιώτης Κουρουπλής. Είπε ναι, εγώ είμαι. Εντάξει, αυτό ήταν έγγραφο του FBI, το οποίο δεν έλαβε υπόψη της στο σχηματισμό της δικογραφίας η ελληνική δικαιοσύνη. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ΠΚΑΠΑ ήταν το κομμάτι του FBI. Δεν αναφέρεται στην ελληνική δικαιοσύνη εδώ. Στοιχεία από την έρευνα του FBI. Τα έλαβε υπόψη. Ναι, αλλά δεν τα συμπεριέλαβε στη δικογραφία. Άρα, υπό αυτή την έννοια, ο κύριος Κουρουμπλής δεν υπάρχει στην ελληνική. Αυτό που λέει η κυρία Πυριώτη είναι στη δικογραφία. Δεν υπάρχει στην ελληνική δικογραφία ο κύριος Κουρουμπλής ως ΠΚΑΠΑ. Εκεί πραγματικά θα είχαμε ζήτημα, εάν όλοι ήταν επώνυμοι και κάποιος ήταν ΠΚΑΠΑ. Τώρα, το FBI είναι μια άλλη έρευνα που εικάζω όμως ότι βασίστηκε επίσης σε μάρτυρες. Δηλαδή κάποιος μάρτυρας είπε ότι είδε τον τότε υπουργό σε αυτό το κλειστό meeting, το οποίο ήταν, αν κατάλαβα καλά, under Chatham House Rule. Δηλαδή το κλειστό και μη επιτρεπόμενο να ανακοινωθεί. Να ανακοινωθεί. Άρα αυτός ο μάρτυρας λοιπόν, ο οποίος είναι προστατευόμενος στην Αμερική, είναι κάποιος από αυτούς, είναι αυτός ο οποίος ανέφερε. Θα έπρεπε ο κύριος Κουρουπλής να ήταν, κατά την άποψή σου,
Ο ενδέκατος. Εάν υπήρχε μαρτυρική κατάθεση στην Ελλάδα ανάλογη των καταθέσεων που, βάσει των οποίων αποφάσισαν να στείλουν αμελητή την υπόθεση. Υπάρχουν, ναι, δηλαδή άλλη δικογραφία. Υπάρχουν Έλληνες προστατευόμενοι που με μία ένδειξη ανάλογη περίπου αυτής της συνάντησης της τυχαίας που είχε ο κύριος Κουρουπλής παραπέμφθηκαν και ψηφίστηκαν. Από ό,τι διάβασα εγώ, όχι, διότι όλοι ισχυρίστηκαν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ισχυρίστηκαν ότι γνωρίζουν για χρηματισμό ή για κινήσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με χρήματα. Το ερώτημα το τεράστιο σε αυτή την υπόθεση είναι για ποιο λόγο με τόσο ισχνά έως, θα σας έλεγα, με τεράστια επιφύλαξη στοιχεία, νομίζω όχι για δικαστές μόνο, αλλά και για απλούς ανθρώπους. Οι μαρτυρικές καταθέσεις έτσι, νομίζω, άκουσα, μου είπαν, πληροφορήθηκα ότι θα συναντούσαν ή ότι του πήγαν λεφτά, άκουσα, όχι ήμουνα εγώ. Μισό λεπτό. Όχι παραπέμφθηκαν, γιατί δεν ακόμα... Όχι, δεν παραπέμφθηκαν. Παραπέμφθηκαν. Εγώ θέλω να πω ότι το περίεργο της υπόθεσης δεν είναι αυτό. Για διερεύνηση είναι. Είναι... Παραπέμφθηκαν δεν, για δεν να εξεταστούν. Είναι ο τρόπος με τον οποίο... Για να διερευνηθούν, ναι, από την προστατευτική ευθύνη. Να το πω ποιο είναι το περίεργο, για θα σκάσω. Αυτό είναι το... Κύριε Υπουργέ, ένα δευτερόλεπτο. Πες το σύντομα, για να πείτε, για να κάνουμε και ερωτήματα. Να το πείτε, κύριε Υπουργέ, εσείς, γιατί είναι ερώτημα. Εσείς, έχοντας ζήσει το 89, όπως υπενθύμησε η κυρία Γεννηματά, και πασοκογενήσεων και έχοντας ζήσει όλα σας τα χρόνια ως υπουργός και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, εσείς πολιτικά θα υιοθετούσατε ποτέ με τη σφοδρότητα που υιοθέτησε αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και τα, κορυφαία της στελέχη, με αυτές τις ενδείξεις, τέτοιο κατηγορητήριο? Γιατί πολιτικά δεν υπάρχει κατηγορητήριο. Μα το υιοθετήσατε. Το κάνετε σημαία. Κυρία Παιδιώτη, θα σας πω κάτι. Δυστυχώς ο νόμος περί ευθύνης υπουργών είναι τόσο αλλοπρόσαλος νόμος που όταν ο εισαγγελέας μόνο δει ένα όνομα. Μάλιστα, πολιτικού, το στέλνει αμελητή. Αυτό το ξέρουμε. Εγώ θα πολιτικά πω, γιατί το υιοθετήσατε με τέτοια σφοδρότητα? Θα σας πω κάτι. Ότι υπάρχει σκάνδαλο που μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς? Το ιατροκοφαρμακευτικό, όχι. Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το λάθος. Εγώ ρωτάω τη σφοδρότητα. Μου είχε εκτίμηση της, και τη αντιπολίτευση ήταν ότι δεν βγήκαν να πούνε, ρε παιδιά, πράγματι. Όλοι το λέγαμε. Μεταξύ μας όλοι το συζητάμε. Εγώ, κυρία Παιδιώτη, δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά. Εμένα μου λέγανε άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, πολύ μεγάλα στελέχη. Γιατί αφήνετε κάποιους στο απειρό? Κύριε Κουρουμπλή, δύο πρώην πρωθυπουργοί και το έχω πει και στη Βουλή αυτό. Πρώην υπουργοί. Λέγω, δηλαδή, έχουμε να το δούμε. Ότι δεν το πρόκειται... ήταν λιγότερο. Πάντως έχουμε ξεφύγει τελείως και εδώ μας κάνετε μία αποκάλυψη, κύριε Υπουργέ. Μας είπατε, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι τα έγγραφα του FBI δεν αναφέρουν πολιτικά πρόσωπα. Και εσείς μας είπατε ότι σε έγγραφο του FBI αναφέρονται πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο ΠΚΑΠΑ, δηλαδή ο Παναγιώτης Κουρουπλής. Για τη συνάντηση στο... Δεν έχει σημασία. Έχει. Άρα λοιπόν, ναι, έγγραφο του FBI αναφέρει πολιτικό πρόσωπο, τον ΠΚΑΠΑ, τον Παναγιώτη Κουρουπλή, ναι, αφήνοντας να υπενιχθεί ότι τι δουλειά είχε με το Φρουζή και εσείς μας είπατε... Κύριε Παπαδάκη, κοίταξε, θα συζητήσουμε σοβαρά. Όχι, είναι πάρτε για πρώτη τώρα, φορά. Πάρτε τώρα την εταιρεία μέχρι αυτή. Τώρα, μέχρι πάρτε, τώρα, ακούστε, ακούγαμε. Πάρτε τον Γιώργο τον Βερνίκου, που θυμάμαι ότι ήταν εκεί. Ναι, σας πιστεύω, κύριε Υπουργέ, σας πιστεύω. Αλλά μέχρι τώρα, εντάξει, άκουγα από την όνομα, κυβέρνηση... Ακούστε, ότι... ακούστε, κύριε Παπαδάκη. Ακούστε να σας πω τώρα κάτι εγώ. Ακούστε, κύριε Παπαδάκη, αν αύριο... Αναφορά σε πολιτικό αν. Και με την πιο μικρή ένδειξη, με την πιο μικρή ένδειξη, υπάρχει μέσα στη δικογραφία ή από αυτά που θα έρθουν το όνομα του Κουρουμπλή σε σχέση με τη συγκεκριμένη εταιρεία ή με οποιαδήποτε άλλη εγώ εταιρεία, άλλο σας είπα. Εγώ σας δηλώνω σας είπα τώρα, ότι για πρώτη με, φορά, δεν με αφήνετε να τελειώσω. Για πρώτη φορά μας είπατε ακούστε, ότι το FBI σας πω, αναφέρεται σε πολιτικό πρόσωπο και έχει μάλιστα ενδιαφέρον αυτό που υπουργό. Θα σας πω εγώ. Ακούστε. Δεν σας λέω αν είσαστε ένοχος ή όχι. Όχι, δεν είμαι ή αν καθόλου. Πήγατε να... Εγώ αυτό θα είμαι ένοχος. Υπόψη, να πω, είσαστε δημοσιογράφοι, έγκυροι και πάντως ξέρετε... Πάντως αυτή είναι αποκάλυψη. Ναι, αλλά δεν με αφήνετε να... Παρακαλώ, παρακαλώ. Ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, ότι εδώ, σε αυτή την εκπομπή,
πώς έχω μιλήσει για το, για το ρόλο των πολυεθνικών του φαρμάκου. Δεν υπάρχει πολιτικός. Από την εποχή του Καπελέρη, εγώ πηγαίνω και έρχομαι με χαρτιά και ζητάω, ακόμα και από τη σημερινή κυβέρνηση, παιδιά, ελέγξτε τις πολυεθνικές. Αυτό που γίνεται το πάρτι είναι φοβερό. Να μην... Καλά, εγώ σας λέω να δεχτώ όλα, όλα αυτά. Και το ότι δεν παρουσιάζουν κέρδη στην Ελλάδα... Και επί των ημερών σας γίνεται. Το ότι δεν παρουσιάζουν κέρδη στην Ελλάδα είναι ένα ζητούμενο. Πώς μπορεί μια εταιρεία πολυεθνική, χωρίς να, θηγατρική πολυεθνικής, χωρίς να έχει εδώ παραγωγή, να μην παρουσιάζει κέρδη και να παρουσιάζουν οι ελληνικές εταιρείες οι οποίες έχουν και παραγωγή, μα έχουν και εργάτες. Τους ενδιαφέρει η διαμόρφωση της τιμής για την υπόλοιπη λοιπόν, Ευρώπη. Εδώ θέλω να ρωτήσω τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Η έρευνα, το ντου που έγινε στην Οβάρτης έδειξε ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε εξακολουθούν να τα παίρνουν γιατροί. Έτσι. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Για συνταγογράφηση μεθοδευμένη και καθοδηγούμενη. Δεν προκύπτουν πολιτικές ευθύνες. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπήρχε ένα σύστημα συγκεκριμένο. Το σύστημα αυτό από το 98 στο 2010 λειτουργούσε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι. Δεν μπορεί... Πού είναι οι πολιτικές ευθύνες κατά τη γνώμη μου? Όταν είσαι υπουργός υγείας, όταν είσαι υπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων και βλέπεις ότι έχει αυξηθεί 385% η δαπάνη, έτσι, συγγνώμη, είσαι ή βλάξ ή συνένοχος, ένα από τα δύο. Όταν όμως από το 14 έως το 17 είναι καθυλωμένοι στο 1,9, 1,92, 1,4, δεν προκύπτει κάτι. Να το διευκρινίσουμε. Άλλο καθυλωμένο. Θα πω κάτι συγκεκριμένο. Και το 14 στο 17. Από το 11 μέχρι το 17. Και από το 11. Μειούμενη. Μειούμενη είναι. Μειούμενη είναι. Μισό λεπτάκι. Να πω κάτι συγκεκριμένο. Κανένας να μην χρεωθεί. Ο Γιώργος ο Κουτρουμάνης έβγαζε ένα... Κανένας να μην χρεωθεί ούτε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ούτε από τη σημερινή ότι έκανε κάτι για τη μείωση της δαπάνης για το φάρμακο. Ήταν μνημονιακές απαιτήσεις. Λοιπόν, αλλά ήταν μόνο αυτό. Την όχι, ίδια, στιγμή, την ίδια στιγμή είχαμε αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων. Μέχρι πότε? Και τώρα. 50%. Όχι, και τώρα. Κύριε Παπαδάκη, δεν θα λέτε τέτοια πράγματα. Να σας πω. Από τις 4... Ακούστε, όχι κύριε Παπαδάκη. Παρακαλώ. Όχι, δεν είσαστε εδώ. Δεν ορθοτομείτε το λόγο της αληθείας. Παρακαλώ, σωστό είναι αυτό που λέτε. Από τις 4 Ιουνίου του 2015 η συμμετοχή είναι με αποφάσεις δικές μου καθυλωμένη μέχρι σήμερα. 25%. 25% έγινε. Κύριε Παπαδάκη, ακούστε. Επειδή δεν είναι κάτι που μπορεί να μην το βρούμε, αύριο το πρωί, τη Δευτέρα στην εκπομπή, θα πάρετε τα στοιχεία από το 12 μέχρι σήμερα τις αυξήσεις συμμετοχής. Κύριε, έτσι είναι όπως τα λέτε, είναι στο 25%. Ναι, είναι. Άμπρα, 30 ημερικά. Όταν λοιπόν, 10, αλλά ακούστε, κόπηκε το ΕΚΑΣ, ακούστε, μειώθηκαν οι συντάξεις ακούστε, και μένει υψηλή το η συμμετοχή, που λέμε, αυτό ακούστε, είναι σκάνδαλο κύριε, για μένα. Κύριε Παπαδάκη, ακούστε, το clawback πράγματι είναι είτε η Τρόικα το έκανε, μειώθηκαν οι συντάξεις κύριε Υπουργέ, είτε το κόπηκε το ΕΚΑΣ, είναι χρήσιμο. Στα αντίμετρα όμως που υπάρχει ανταπόδοση στο φάρμακο, κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση. Λοιπόν, και η συμμετοχή υπέρ του οποία αυξήθηκε. Ορίζει ότι π.χ. από τα 2 δισεκατομμύρια και πάνω, αυτό το επιβαρύνεται η βιομηχανία. Ό,τι δαπάνη γίνει. Όταν όμως αυξάνεις από την άλλη μεριά τη συμμετοχή, τότε μειώνεις την επιβάρυνση της βιομηχανίας. Από τις 4 Ιουνίου μειώνεις και το εισόδημα του 2015, κύριε Παπαδάκη, μειώνεις και το εισόδημα του ασφαλισμένου. Πώς? Μειώνεις και το εισόδημα του ασφαλισμένου. Με αυτό δεν λέω, κύριε Παπαδάκη. Κύριε Κουρουμπλή. Από το 2015, λοιπόν, από τις 4 Ιουνίου του 2015, σας δίνω και το μειώσατε. Κατανοητό. Έχω δεν το αποκαταστήσατε. Έχει, αυτό δεν το μειώσατε, κύριε Υπουργέ. Όχι, δεν το μειώσαμε. Το παγώσαμε. Ναι, αλλά δεν το αποκαταστήσατε.
Τώρα ζούμε σε καθεστώς, ξέρετε πολύ καλά. Και τι ζούσαμε το 2015 και ειδικά το πρώτο εξάμεινο του 2015. Εξηγήστε μου κάτι, κύριε Κουρουμπλή, γιατί εσείς ξέρετε πολύ καλά το χώρο. Τα γενώσιμα, και αυτό έχει σημασία. Ναι. Και ο τρόπος που τα λειτουργήσατε. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, αφού πρώτα πούμε αυτό που λέει ένας φίλος μας εδώ και έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Κυρία, εάν για την περίοδο που ήμουνα, λέτε. Όχι, γενικά. Θα απαντήσετε μετά, κύριε Υπουργέ. Και θα απαντήσετε και σε κάτι άλλο. Όταν ακόμα επί των ημερών μας. Έχουμε λάδωμα γιατρών από 1.000 ως 5.000 ευρώ για συγκεκριμένα φάρμακα από την Νοβάρτης. Δεν το πήρε κανένας χαμπάρι ότι έχουμε υπερβολική συνταγογράφηση των συγκεκριμένων φαρμάκων. Δεν ωραία. Είχε γίνει ό,τι είχε γίνει επί των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η σημερινή, όταν εδώ και ένα χρόνο μίλαγε για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Δύο χρόνια. Τι έκανε όταν όλοι το ξέραμε και... το συζητάγαμε. Είναι ένα θέμα που θα ήθελα να απαντήσετε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ένας από εσάς όμως στο τέλος της εκπομπής στις 10 παρατέταρτο, σε μισή ωρίτσα περίπου, θα κερδίσει 10.000 ευρώ μετρητά. Σήμερα λοιπόν η ανάδειξη του μεγάλου νικητή της εβδομάδας. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14878 ή στέλνετε τα μηνύματά σας γράφοντας ΚΑΠΑ κενό ονοματεπώνυμο στο 54990. Πρωινό.